με αυτά τα οικόπεδα η Αίγυπτος μας δείχνει ευθέως ή όχι. Εσείς θα μου πείτε τεχνικά ότι αμφισβητεί την πλήρη επίρρεια του συμπλέγματος Καστελορίζου αφού έχει έρθει πιο πάνω και πιο ανατολικά. Αν είχαμε πλήρη επίρρεια θα έφτανε μέχρι εκεί το οικόπεδο το επίμαχο. Έχετε δίκιο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Η μερική οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου, οι συνέπειες που παράγονται από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το κλειδί του συμπλέγματος του Καστελόριζου βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Αντιθέσεις με τον Γιώργο Σαχίνη. Την ΑΟΣ της Ελλάδας που την έχουμε ορίσει εμείς δείχνουν πώς θα είναι η γραμμή όταν έχουμε την επίρρεια του Καστελορίζου. Κατά κάποιο λοιπόν τρόπο είναι σαν να μιλάει ότι εγώ πρέπει να τα έχω καλά και με την Τουρκία. Θα αμφισβητήσω κι εγώ λίγο την πλήρη κυριότητα όταν ήδη έχει αμφισβητηθεί η κυριότητα βασικών νησιών. Φάνηκε ότι δεν έχουν επίρρεια, πλήρη επίρρεια η Κύπρος, η Κρήτη, η Κάρπαθος κτλ. Άρα λοιπόν στην ουσία συνεχίζεται αυτό το λυσιοπυρός, ώστε να δίνει ένα μήνυμα ότι κύριε σε την περιοχή αυτή θα πρέπει να δείτε ένα άλλο momentum, να δείτε ότι το Καστελόριζο πρέπει να συρρυκνωθεί, η ζώνη του Καστελορίζου δεν πρέπει να πηγαίνει μέχρι εκεί κτλ. Είναι κάτι μηνύματα τα οποία βέβαια δημιουργούν ένα τετελεσμένο, όπως ξέρετε. Εάν διακόψουμε τη συνέχεια της ισχύως, της νομικής και της ισχύως ασφαλείας, η οποία ενώνει τις δύο πόλους του ελληνισμού στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, τότε εξαφανίζουμε γεωπολιτικά και εκμηδενίζουμε γεωπολιτικά τον ελληνισμό, μετατρέποντας τον στην αρχή σε σαντζάκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ονειρεύεται ο κύριος Ερντογάν. Ο Λεόντιος Πορτοκαλάκης παρουσίασε χάρτες και ήταν αποκαλυπτικός και σε σχέση με την γεωπολιτική στρατηγική της Αιγύπτου, με αφορμή και την προκήρυξη θαλάσσιων τεμαχίων μετά τα όρια της μερικής οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ελλάδα, καθώς όπως υποστήριξε, η Αίγυπτος κλείνει το μάτι και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Παρατήρησα ότι η γραμμή, η βόρεια γραμμή του οικοπαίδου 18, η κλίση που παίρνει μετά τον 18 μεσημβρινό, βρίσκεται πάνω στην προτινόμενη από την Τουρκία γραμμή οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου, την οποία την είχε προβάλει με το σκοπό να δελεάσει την Αίγυπτο, διότι μάλιστα της παρέχει μεγαλύτερο θαλάσσιο. Τα βοράκια που της έκανε τότε, της έλεγε θα πάρει περισσότερο. Μάλιστα. Η Αίγυπτος είναι ο κεντρικός παίχτης, τόνισε ο Γιάννης Βαλινάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στον κομβικό ρόλο της Κρήτης στην ενεργειακή σκακέρα. Και αν θέλουμε να πουλάμε εμείς αέριο στην Τουρκία, να κρατάμε εμείς τη στρόφιγγα αντί να κρατάει ανάποδα η Τουρκία προς εμάς. Αυτό λοιπόν είναι ένα σχέδιο το οποίο στη λογική σήμερα της Αιγύπτου λέει θα σπρώξω λοιπόν το αέριο αυτό μέχρι τα πιο δυτικά μου παράλια, εκεί που συναντώ τα σύνορα με τη Λιβύη, από εκεί προς την Κρήτη, είτε με υποθαλάσσιο αγωγό είτε με LNG, που μπορεί να συνεχίζει μετά προς την Αλεξανδρούπολη ή τη Ρεβιθούσα. Και εδώ είναι ο μεγάλος ρόλος που η Ελλάδα μπορεί να παίξει σε αυτό το σχέδιο. Θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Τότε δεν μένουν πολλά στον αγωγό του EastMed. Προσωπικά εγώ θεωρούσα ότι ήταν ένα πάρα πολύ ακριβό σχέδιο για να γίνει ποτέ πραγματικότητα. Έπρεπε να βρούμε μια άλλη όδευση και φαίνεται ότι την όδευση αυτή που προτείνει η Αίγυπτος σήμερα πάει να συζητήσει ο κύριος Δένδια στη Δευτέρα. Ναι, μένει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά αναφέρεται και η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου και είναι ο επίσημος φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου. Με ποια μορφή θα συμμετάσχει η Κύπρος σε αυτήν την πενταμερή? Θα συμμετάσχει ως Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρισμένο? Θα συμμετάσχει ως δύο κοινότητες ισότιμες? Εδώ λοιπόν, είτε με το ονομαζόμενο δύο κράτη που θα είναι ισότιμα, είτε με διζωνική δικαιωματική, είναι, εγώ θα έλεγα, οι δύο όψεις, οι δύο παρόμοιες όψεις του ίδιου νομίσματος. Η Τουρκία αποκτά έλεγχο του κυπριακού χώρου.